Γεια yes, σα από το Vita4U. Σήμερα βρίσκομαι εδώ με την κυρία Ρίτα Γκατζούλη και θα μιλήσουμε για ένα βότανο το οποίο δεν θα πω ότι το χρειαζόμαστε όλοι. Θα πω ότι το χρειάζονται σίγουρα οι περισσότεροι. Και φυσικά μιλάμε για το γαϊδουράγκαθο, το οποίο έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει ότι εμφανίζει πάρα πολλέ ιδιότητε και για την υγεία τη επιδερμίδα και από το ξυνώνει το σηκώτη, μειώνει τη χολυστερόλη, βοηθάει το σάχαρο. Κυρία Ρίτα, τι πραγματικά κάνει από όλα αυτά, τα κάνει όντω όλα αυτά. Φίλοι μου, γεια σα και από μένα. Πραγματικά το γαϊδουράγκαθο είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο βότανο. Λειτουργεί σαν από το ξυνοτικό του σηκωτιού, σαν χολαγωγό, γαλακταγωγό, βοηθάει στο δέρμα. Ε, γενικά λειτουργεί σαν από το ε, Σαν από το ξυνοτικό του σηκωτιού το προτείνουμε σε όσους ε, πίνουν ιδιαίτερα και γενικότερα σε, σε όλο τον κόσμο γιατί το σηκώτι κατά διαστήματα Ακριβώς. πρέπει να αποτοξινώνεται. Και, πολύ σημαντικό κυρία Ρίτα αυτό να λαμβάνουμε ε. μια ταμπλέτα, λένε πριν βγούμε, πριν αρχίσουμε να πίνουμε. Σωστά. Ακριβώ. Μια ταμπλέτα μα προστατεύει. Λειτουργεί σαν υπατοπροστατευτικό λοιπόν, απέναντι στο αλκοόλ που δημιουργεί καταστροφέ σε υπατικά κύτταρα. Σημαντικό. Έχουμε όλοι λοιπόν στο σηκώτη. Λίγο γιατί δεν τρώμε και πολύ σωστά με τα λιπαρά, γιατί πίνουμε και λίγο παραπάνω. Οπότε... Βοηθάει στη λιπόδιδη ύφηση πάρα πολύ. Και γι' αυτό πρέπει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο να κάνουμε αποτοξίνωση με γαϊδουράγκαθο και κατά προτίμηση τον καιρό των ησημεριών. Γιατί τότε ανταποκρίνεται καλύτερα ο οργανισμός μας. Μπράβο, όχι προ τον Μάρτιο δηλαδή. Μάρτιο και, και Σεπτέμβριο. Τέλεια. Σεπτέμβριο. Κυρία Ρίτα, σε τι μορφέ μπορούμε να το συναντήσουμε το γαϊδουράγκαθο, Σίγουρα σε ταμπλέτε. Το σε γαϊδουράγκαθο βάμα, σε ταμπλέτε, σε βάμα και πίνεται και ω αφέψιμα. Λοιπόν, oh, μπορούμε να το φτιάξουμε εύκολα θεωρητικά. Ε, ναι, συλλέγουμε του όρημους ανθούς του γαϊδουράγκαθου, τους ξηραίνουμε σε ένα μέρος σκιερό και αφού ξηραθούν αρκετά απομονώνουμε με ελαφρό κτύπημα τους σπόρους. Αυτούς είναι που χρησιμοποιούμε για το αφέψιμα. Βάζουμε ένα κουταλάκι ε, από τους σπόρους σε ένα, ένα φλιτζάνι βραστό νερό, το αφήνουμε 15 λεπτά το σουρώνουμε και το πίνουμε δύο με τρεις φορές την ημέρα. Πολύ ωραία. Και... Αλλά να παρατηρήσω ότι επειδή το γαϊδουράγκα έχει, δεν έχει μόνο, μάλλον δεν έχει μόνο ε, ε, υδατοδιαλυτές ουσίες, ε, είναι καλύτερα να το παίρνουμε σε μορφή ταμπλέτας ή βάματος, αν θέλουμε να πάρουμε... Όλε τι δραστικέ ουσίε του γαϊδουράγκα. Ακριβώ. Και λοιπόν, πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι και οι μελέτε έχουν. τα αποτελέσματα που ξέρουμε και έχουν δείξει το γαϊδουράγκαθο τα έχουν δείξει όταν το λάμβαναν με τη μορφή ταμπλέτα κατά βάση. Σίγουρα και το βάμα εμφανίζει η δράση, αλλά οι πιο πολλέ μελέτε έχουν γίνει με μορφή ταμπλέτας. Και θέλω να πάμε λίγο. Έχουν έρθει πολλοί στο φαρμακείο και μου έχουν πει ότι έχω πάρει γαϊδουράγκαθο, το παίρνω το βράδυ κατά βάση, γιατί το βράδυ κάνει και ο οργανισμό φυσιολογικά την αποτοξίνωσή του. Και παρατηρούν πολύ έντονη εφίδρωση. Να πούμε ότι δεν είναι κάτι ενισχυτικό. Όχι, σωστά. θα είναι καλό ίσα γιατί ήσαν, με την δηλαδή. εφίδρωση απομακρύνονται οι τοξίνες. Εμφανίζουν και λίγο μεγαλύτερη διούρηση, ανάγκη προς διούρηση, το οποίο και αυτό είναι φυσιολογικό. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ναι. Εν τέλει παρενέργειες έχει. Θεωρείται από τα πιο ασφαλή βότανα το γαϊδουράγκαθο. Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες. Καμιά φορά τις πρώτες μέρες της λήψης μπορεί να εμφανιστεί μια αναυτεία ή για μια-δυο μέρες Ένα, σε μια διάρρεια. Δηλαδή, Αλλά δεν είναι σημαντικές οι παρενέργειες. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι για να έχει και αποτέλεσμα πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε 1,5 με 2 μήνες αγωγή με το γαϊδουράγκαθο. Δεν είναι το πήραμε δύο μέρες και κάναμε Α, την ακριβώς, αποτοξίνωση. Ακριβώς. Θα ξέρουν ότι επειδή το ξύνες συσσωρεύονται σε χρόνια, έτσι ανάλογα θα πρέπει να είναι και μακρύς ο χρόνος υποδιάστη. της αποτοξίνωσης. Α, ακριβώς. Και επειδή θέλω να πω επηρεάζει και το σάκχαρο, να πούμε τα άτομα που υποφέρουν από σάκχαρόδι διαβήτη, Uh, τύπου 2 κατά βάση να προσέχουν λίγο παραπάνω να ενημερώσουν και τον γιατρό τους πριν λάβουν ένα συμπλήρωμα διατροφής με γαϊδουράγκαθο Αυτό είναι το πιο σωστό. Uh, μια αποτοξίνωση όλοι χρειαζόμαστε. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι, οπωσδήποτε. Και να επισημάνουμε λίγο για τις μητέρες που θυλάζουν ότι είναι απόλυτα ασφαλές και αυξάνει τη ροή του γάλακτος και επίσης να επισημάνουμε τις ωφέλειες του γαϊδουράγκαθου στις δερματοπάθειες που σχετίζονται άμεσα με προβλήματα του ύπατος και ιδιαίτερα στις ψωριασικές καταστάσεις. Η αποτοξίνωση με γαϊδουράγκαθο εκεί πρέπει να γίνεται πιο τακτικά, αναδυμινο ε, αναδίμηνο, τρίμηνο και θα έχει πολύ καλύτερη, καλύτερο αποτέλεσμα το άτομο παράλληλα με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία κάνει. Δηλαδή το άτομο που υποφέρει από ψωρίαση. Ωραία, καθαρίζουμε το σηκώτι δηλαδή και αυτό βγαίνει και προ τα έξω. Και στην ομορφιά. Και, στην ομορφιά. και οι γυναίκε αντανακλά στο δέρμα ο καθαρισμό του σηκωτιού και γι' αυτό λέμε ότι κάνει πολύ καλό και στο δέρμα το γαϊδουράγκαθα. Τέλεια, τέλεια. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει το θέμα. Να πούμε στον κόσμο ότι μπορεί να βρει όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία μα αποτοξινώνουν με γαϊδουράγκαθα και με και άλλα βότανα στο βήταφοργι.gr. Είναι διαθέσιμα ειδενικά και στα φυσικά καταστήματα. Μέχρι το επόμενο βίντεο αποτοξινωθείτε και να είστε όλοι καλά. Πείτε μας τι άλλο θέλετε στα σχόλια από κάτω. Ναι, και εμείς θα σας ενημερώσουμε. Είμαστε πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε.